και παραμένει ανοιχτό το κέντρο αστέγων στα Χανιά. Χαμηλές θερμοκρασίες. Κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής Χανίων. Η κινητοποίηση των κοινωνικών δομών στο Δήμο Χανίων είναι έντονη και αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο, βέβαια, εκεί στους αυτοδιοικητικούς. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Δείχνει αντανακλαστικά η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος. Υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Αρκετοί συνάνθρωποι μας, βέβαια, άστεγοι, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τα ξέρετε καλύτερα τον καθένα εκεί στα Χανιά, κυρία Ζερβουδάκη. Τα ξέρουμε δυστυχώς. Δεν μπορούσαμε να μην είμαστε έτοιμοι. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, για τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ στο τιμόνι και πριν, σαφώς, από τους προκατόχους μου. Οπότε έπρεπε να προβλέψουμε τη στιγμή που το είχαμε μάθει για το τι θα πρέπει να κάνουμε. Έτσι λοιπόν έχουμε αφήσει ανοιχτό το καταφύγιο αστέγων επί 24ωρου βάσεως, γιατί μας λειτουργεί συγκεκριμένες ώρες, ναι. Αφού δεν είναι μια νόμιμη δομή. Έχουν έρθει 3 άτομα, ένα βρήκε ο Ερυθρός Σταυρός και τα άλλα 2 τα βρήκαμε εμείς. Έτσι λοιπόν δώσαμε ζεστασιά και θαλπορή σε 3 συνανθρώπους μας. Σήμερα πήγαμε σε ένα σημείο που μας ενημέρωσαν σε ένα κατάλημα και δώσαμε κουβέρτες τρόφιμα σε έναν άλλον κύριο. Και δεν μπορούμε να μην είμαστε με μέρημνα, με φροντίδα και με αγάπη στους συνανθρώπους μας αυτές τις κρύες και δύσκολες μέρες. Θα παραμείνουν για πόσες ακόμα ημέρες θα παραμείνει ανοιχτό το κέντρο, υπάρχει προγραμματισμός? Εξαρτάται, ναι, από τις καιρικές συνθήκες. Πηγαίνουμε μέρα-μέρα. Τώρα είχαμε δώσει για 4 μέρες ανοιχτό. Από εδώ και πέρα, ανάλογα με τον καιρό και πώς θα πάνε τα φαινόμενα, και θα το κρατήσουμε ή όχι και εμείς ανοιχτό. Επίσης, να πω ότι όποιος έχει πρόβλημα μπορεί να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα της υπηρεσίας μας στο 2821-341-691 και 695. Ναι. Είμαστε εκεί για να βοηθάμε τον συνάνθρωπο. Το κοινωνικό παντοπολείο έχει παραμείνει ανοιχτό, δεν έχει κλείσει καθόλου αυτές τις μέρες παρά την αργία που έχει δοθεί από την κυβέρνηση, γιατί υπάρχουν συνάνθρωποι, καταλαβαίνετε, είναι ένα άτυπο σούπερ μάρκετ για μας το κοινωνικό παντοπολείο εδώ πέρα, όπως και το κοινωνικό πλυντήριο. Άρα είμαστε όλοι επιποδός για να μην συμβεί κάποιο δύσκολο συμβάν. Στο κέντρο των Χανίων, με τους δρόμους, διαχειρίσιμη κατάσταση? Απόλυτα. Δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Μάλιστα. Απόλυτα. Και οι νυφάδες που έριξε ή το χαλάζι έλειωσαν αμέσως. Ήταν η βροχή που το έλειωσε, δεν κράτησε καθόλου. Μάλιστα. Κυρία Ζερβουδάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.